Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα που μας και σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, αλλά ούτε ποτέ σκεφτήκαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Δεν είμαστε τίποτα περισσότερο παρά μαθητές του Ιησού Χριστού που μαθητεύουμε με εσάς όλοι μαζί μέσα από το Λόγο του Θεού για τα ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με έναν αγαπητό φίλο μας και αδελφό μας, τον Δημήτρη. Διαβάζω λοιπόν. Ο αγαπητός Δημήτρης έχει 4 ερωτήσεις, θα πάμε όμως μία-μία να την απαντάμε με τη χάρη του Χριστού και με τη βοήθεια του Θεού. Αδέρφια μου, καλησπέρα σας. Σας στέλνω την ερώτησή μου και παρακαλώ θα ήθελα μια ακριβή απάντηση πάνω στα συγκεκριμένα δάφια που ρωτάω. Ο Θεός να σας ευλογεί, σας ευχαριστώ. Ας ξεκινήσω όμως να σας πω με σειρά όλα αυτά που θέλω να σας ρωτήσω. Πρώτον, ξέρουμε ότι οι έσχατες ημέρες είναι όρος γενικός και ξεκινάνε από την Ανάσταση του Κυρίου μας μέχρι και το τέλος του κόσμου. Στο εδάφιο παραδείγματος χάρη κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 6:54 δεν αναφέρεται η φράση «έσχατες ημέρες», αλλά «έσχατη ημέρα». Με απλά λόγια, όχι τις τελευταίες μέρες, δηλαδή κάποια από τις τελευταίες μέρες, το 58, το 1200 ή το 2000 για παράδειγμα, αλλά συγκεκριμένα την τελευταία ημέρα. Γράφει μάλιστα, αυτός που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Δηλαδή, ο ίδιος ο Κυριός μας αναφέρει ακριβώς το χρόνο της Ανάστασης του πιστού χριστιανού την τελευταία μέρα της παρουσίας του. Αν το ίδιο εδάφιο ήταν ως εξής, αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή και εγώ θα τον αναστήσω τις έσχατες ημέρες, τότε ναι, θα είχε τη σημασία και την ερμηνεία ότι η Ανάσταση των πιστών θα γίνει σε κάποια από τις έσχατες ημέρες πριν ταυτόχρονα ίσως με την παρουσία του Κυρίου. Τότε αδέλφια μου, γιατί λέμε ότι η Ανάσταση των πιστών χριστιανών γίνεται πριν τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας? Ναι, αγαπητέ μου Δημήτρη, οι έσχατες ημέρες είναι ακριβώς όπως το λες, γιατί είναι γραμμένο και μάλιστα περιγράφεται πάρα πολύ καλά στην επιστολή προς Εβραίους του Αποστόλου Παύλου στο πρώτο κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο. Διαβάζω. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού, τον οποίον έθωσε και κληρονόμο πάντων. Είναι λοιπόν σαφές, απολύτως βέβαιον, ότι οι έσχατες ημέρες αρχίζουν από την Ανάσταση και εγώ θα έλεγα καλύτερα από την Πεντηκοστή, από τη δημιουργία λοιπόν της Εκκλησίας του Χριστού. Αλλά βεβαίως και από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, σωστό είναι. Τώρα αναφέρεσαι και για την έσχατη ημέρα και μάλιστα στο κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6 κεφάλαιο και στο 54 τάφιο διαβάζω, διότι ως τη στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν οι έσχατες ημέρες εν γέννη, όπως πολύ ωραία είπες, και υπάρχει και η εσχάτη ημέρα. Υπάρχει βέβαια και ένας άλλος όρος που καλό είναι να το δούμε, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον, και διαβάζω
από το δεύτερο, από τη δευτέρα επιστολή προς Τιμόθεον, από το τρίτο κεφάλαιο, γίγνος και δε τούτο, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί. Περιγράφεται λοιπόν και ένας άλλος όρος, έσχατες ημέρες ή έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών, όπως θα δούμε αλλιώς, που είναι οι τελευταίες μέρες πριν γίνουν όλα αυτά. Μάλιστα αλλού λέει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, να μην το βρω να το πω απ' έξω, ότι δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Υπάρχει λοιπόν και μία γενναία των εσχάτων ημερών, που δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, είναι η εσχάτη γενναία. Δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα, έως έρθει το τέλος δηλαδή, λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όμως είναι ανάγκη να ξεχωρίσουμε, αγαπητέ Δημήτρη, ότι οι έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών ή η εσχάτη ημέρα, όπως λες εσύ, δεν είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους. Ας δούμε πρώτα τις έσχατες ημέρες για την Εκκλησία του Χριστού και πώς την περιγράφει ο Λόγος του Θεού από την Επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Διαβάζω από το τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης Επιστολής προς Θεσσαλονικείς. 15 εδάφιο. Δια τούτο, σας λέγομεν. Δια του λόγου του Κυρίου, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας, εμείς που ζούμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα προλάβουμε τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και αποθανώντας εν Χριστώ θέλουν συναναστηθεί πρώτον. Το ξαναδιαβάζω. Επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και αποθανώντες, μόνο οι αποθανώντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες εν Χριστώ, εμείς οι ζώντες εν Χριστώ, όσοι απομένουμε, θέλουμε αρπαχθεί μετά των κοιμηθέντων εν Χριστώ, των αποθανόντων εν Χριστώ, θέλουμε αρπαχθεί μετά αυτών εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Και ούτω θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Η εσχάτη λοιπόν μέρα για την αρπαγή της Εκκλησίας, η παρουσία του Κυρίου για την Εκκλησία, η εσχάτη μέρα της Εκκλησίας είναι η μέρα της αρπαγής. Αυτό που λέει το σύμβολο της πίστελος, προσδοκώ ανάσταση νεκρών, ποιος ο χριστιανός, και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Αλλά για να επιβεβαιώσει ο Λόγος του Θεού αυτό το οποίο λέμε τώρα, θα διαβάσουμε και από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον που αναφέρεται για την εσχάτη ημέρα και πάλι της αρπαγής της Εκκλησίας, της Εκκλησίας δηλαδή την αρπαγή της Εκκλησίας. Διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο Ιωταζήτα, θα διαβάσω μόνο αυτό γιατί θα μου δοθεί ευκαιρία να διαβάσω περισσότερο για αυτό το κεφάλαιο, θα διαβάσω από το 34 εδάφιο. Σας λέγω ότι εν τη νυχτή εκείνη θέλουν συνείστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουν ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Άρα, εδώ θα γίνει ένας διαχωρισμός των ανθρώπων. Κάποιος θα παραλυφθεί και κάποιος θα αφαιθεί. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Και μάλιστα αποκριθέντες οι μαθητές λέγουν «Πού παραλαμβάνεται Κύριε» και είπε όπου είναι το σώμα του Χριστού εκεί θα συναχθούν και οι αετοί. Όπου είναι ο Χριστός εκεί θα συναχθούν και οι αετοί. Άρα λοιπόν θα έρθει μία στιγμή που αυτό η Γραφή το λέει αρπαγή, θα αρπαχθούμε, όπου ο Χριστός θα έρθει να διαχωρίσει τους πιστούς από τους άπιστους. Θα αναστήσει τους αποθανώντας εν Χριστώ πρώτον, μόνο τους αποθανώντας εν Χριστώ, και αυτό είναι η πρώτη ανάσταση της Εκκλησίας, όχι όλους τους αποθανώντας, όχι, το επαναλαμβάνω, όλους τους αποθανώντας, θα αναστηθούν πρώτα οι αποθανώντες εν Χριστώ
και ύστερα θα αρπαχθούμεν εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Δηλαδή θα γίνει ένας διαχωρισμός. Θα αρπαχθούν, θα μεταμορφωθούν κάποιοι και κάποιοι θα φεθούν κάτω. Θα παραμείνουν στη γη. Στην επιστολή του προς Κορινθίους το εξηγεί ακόμη καλύτερα, νομίζω, ο Απόστολος Παύλος, όχι καλύτερα, περισσότερο θα έλεγα, στο ΙΕ κεφάλαιο. Διαβάζω στο ΙΕ κεφάλαιο, 15 κεφάλαιο πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, 51 εδάφιο. «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς». Είναι ένα μυστήριο η αρπαγή. Πρέπει να σου αποκαλυφθεί για να το καταλάβεις, παρόλο που είναι γραμμένο πεντακάθαρα στο Λόγο του Θεού. «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλουμε να κοιμηθεί, πάντες όμως, εμείς οι χριστιανοί, θέλουμε να μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή», δεν μιλάει για όλους τους ανθρώπους, «εμείς», λέει ο Απόστολος Παύλος, «εν μια στιγμή, εν υπείο οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θα σαλπίσει και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι». Η πρώτη ανάσταση είναι αυτή που λέει η Γραφή. «Και εμείς θα μεταμορφωθούμε, διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητόν τούτο αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη». Εδώ λοιπόν είναι η παρουσία του Κυρίου την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας, όπου γίνεται ο μεγάλος διαχωρισμός, που αρπάζονται οι πιστοί, ανασταίνονται οι πιστοί, οι αποθανόντες εν Χριστώ, και παραμένουν κάτω στη γη οι άπιστοι ζώντες, αλλά και δεν ανασταίνονται όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουν αποθάνει εν Χριστώ Ιησού. Άρα λοιπόν υπάρχει η εσχάτη μέρα της Εκκλησίας, που είναι η αρπαγή. Βεβαίως υπάρχει η εσχάτη μέρα των εσφαγμένων στην εφταετία του Αντίχριστου και όλων των υπόλοιπων που δεν έχουν που δεν είναι θανόντες σε Χριστό ή ζώντες σε Χριστό, και διαβάζω και πώς την περιγράφει αυτή την Ανάσταση την πρώτη των εσφαγμένων, ο Λόγος του Θεού στο ΚΔΕΛΤΑ κεφάλαιο, των εσφαγμένων αλλά και των μη θανόντων εν Χριστώ. Όλων όσων το όνομα, το όνομά τους βρέθηκε γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, από καταβολής κόσμου, εκτός από την παρένθεση που λέγεται Εκκλησία Χριστού, που είναι η χάρις του Θεού. Διαβάζω λοιπόν για την εσχάτη ημέρα της Παλαιάς Διαθήκης και των εσφαγμένων της εφταετίας του Αντίχριστου, καθώς και η εφταετία του Αντίχριστου είναι ζήτημα Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η 70η εβδομάδα που έχει προσδιορίσει ο Θεός ανάμεσα στις 70 για το λαό Ισραήλ και όχι μόνο. Διαβάζω λοιπόν 29 εδάφιο. «Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει», ΚΔΕΛΤΑ κεφάλαιο 29 εδάφιο. «Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουν πέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν συσσαλευθεί. Και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουν συθρηνήσει πάσε φυλές της γης, και θέλουν συνειδεί των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού, μετά δυνάμεως και δόξης πολλής». Και να τώρα η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, που είναι η πρώτη Ανάσταση όλων των δικαίων που δεν έχουν πεθάνει εν Χριστώ, δεν είναι θανόντες εν Χριστώ, δεν έχουν πεθάνει πιστοί χριστιανοί ή δεν είναι ζωντανοί χριστιανοί. Λέγει λοιπόν στο 31 εδάφιο: «Και ο Κύριος θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και θέλουσι συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων ουρανών». Άρα λοιπόν εδώ μιλάει πια για
όχι την αρπαγή της Εκκλησίας που λαμβάνει χώρα, όπως διαβάσαμε στην Επιστολή προς Θεσσαλονικείς από τον ίδιο τον Χριστό, και το ξαναδιαβάζω, επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν να αναστηθεί πρώτον, και έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμεν θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλης απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Την αρπαγή της Εκκλησίας, την οποία πραγματοποιεί ο Χριστός με εντολή του Θεού. Όμως, αυτό που διαβάσαμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, που είναι η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, όχι της αρπαγής της Εκκλησίας που έχει προηγηθεί πριν την εφταετία του Αντίχριστου, πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, αλλά η επισύναξη που γίνεται πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Την αρπαγή, επαναλαμβάνω, την πραγματοποιεί ο Χριστός, τον οποίον αποστέλει ο Θεός. Την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους την πραγματοποιούν οι Άγγελοι, καθώς το διαβάζω, και θέλει αποστείλει λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, μετά τη Μεγάλη Θλίψη. Και θέλει αποστείλει τους Αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης για να συνάξει τους εκλεκτούς. Θα αποστείλει τους Αγγέλους. Δύο τελείως διαφορετικές μέρες. Η έσχατη μέρα της Εκκλησίας, που είναι η αρπαγή, η έσχατη μέρα των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης και των εσφαγμένων της Εφταετίας, που είναι η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί αυτές τις ημέρες, είναι ότι τις έσχατες ημέρες, διαβάζω ξανά από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, το ΙΣ κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Και καθώς έγιναν τις ημέρες του Νόε, ούτω θελήστε και τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου, του Ιησού Χριστού. Δηλαδή πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτές είναι οι ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Οι έσχατες ημέρες πριν την αρπαγή της Εκκλησίας είναι οι ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Και καθώς έγιναν τις ημέρες του Νόε, ούτω θελήστε και τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι τις ημέρες καθήν ο Νόης ήλθεν στην Κιβωτών και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλυσεν άπαντες. Ομοίως και καθώς έγινε τις ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, εγόραζον, επόλουν, εφύτευον οικοδόμων. Είναι μια περίοδος λοιπόν που οι άνθρωποι ασχολούνται με τα πράγματα της φυσικής του ζωής εν ελευθερία. Τρώνε, πίνουνε, αγοράζουνε, πουλάνε, φυτεύουν, οικοδομούνε, νυμφεύουνε, νυμφεύονται. Μια ημέρα, μια περίοδος, η περίοδος των ημερών του Υιού του Ανθρώπου, που οι άνθρωποι θα βρίσκονται σε ελευθερία, θα τολμούσα να πω. Μην πω και σε κάποια μορφή ευημερίας, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ελευθερία, σε αντίθεση με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, που είναι σε απόλυτη ταλαιπωρία. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, και ξαναδιαβάζω ΚΔ 29, ευθύς δε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων που έγινε και ούτε θα ξαναγίνει τόσο μεγάλη, όταν ο ήλιος σκοτίζεται, η σελήνη δεν θα δει το φέγγος αυτής, οι αστέρες θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούνε. Σε μια τέτοια κατάσταση που οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν, πώς οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι, αγοράζοντες, πολλούντες, φυτεύοντες, οικοδομούντες. Τελείως διαφορετική περίοδος, τελείως διαφορετική κατάσταση. Η αρπαγή της Εκκλησίας λοιπόν γίνεται πριν την εφταετία του Αντίχριστου, γιατί αμέσως μετά αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος, ενώ η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, η εσχάτη μέρα δηλαδή, πάλι η πρώτη Ανάσταση, αλλά όλων των δικαίων εκτός από των χριστιανών που αποτελούν και την νύμφη, γιατί οι χριστιανοί αποτελούν την νύμφη, οι λοιποί δεν αποτελούν την νύμφη, και θα το δούμε και αυτό αμέσως μετά. Όλοι λοιπόν οι λοιποί εκτός των χριστιανών που αποτελούν την νύμφη θα επισυναχθούν, όχι από τον Χριστό με την αρπαγή, αλλά από τους αγγέλους με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι
ο γάμος του Αρνίου, και πρέπει να το δούμε αυτό, είναι στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, αναφέρει την παρουσία δύο κατηγοριών ανθρώπων. Η πρώτη κατηγορία είναι, διαβάζω, 7 εδάφιο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξα εις αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του Αρνίου και η γηνή αυτού του Ιησού Χριστού ετοίμασεν αυτήν και δόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσσινον, λευκών δηλαδή, καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, στην οποία εδόθη να ενδυθεί βύσσινον λαμπρών και καθαρών. Και συνεχίζει το 9 εδάφιο και λέγει προς εμέ, γράψον μακάρι και κλειμένη εις το δείπνον του γάμου του Αρνίου. Εκτός λοιπόν από την ύμφη που θα συμμετέχει στο γάμο του Αρνίου, θα παρευρίσκονται και οι κεκλειμένοι του γάμου του Αρνίου, που είναι όλοι οι άλλοι δίκαιοι που αναισθήθησαν, που έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση και αυτή, την εσχάτη δική τους ημέρα με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Βεβαίως, έσχατη ημέρα είναι διαφορετική για τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη, όπου αμέσως μετά το γάμο του Αρνίου κατεβαίνει ο Ιησούς Χριστός με τα πάντων των Αγίων στη Δευτέρα Παρουσία, όπου θα κρίνει τους ανθρώπους. Και εκεί, αφού θα λάβει χώρα η μάχη του Αρμαγεδόνα και ο Κύριος θα κατεβεί με τα πάντων των Αγίων της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης, τότε θα συλληφθεί ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης, θα ρυφθεί στη γέννα του πυρός, όπου η έσχατη μέρα για αυτούς είναι εκείνη η στιγμή που συλλαμβάνεται στη μάχη του Αρμαγεδόνα και ρύπτεται στη γέννα του πυρός. Ο δε διάβολος θα δεθεί για 1000 χρόνια με αλυσίδες σκότους, και μετά τα 1000 χρόνια, όταν θα λυθεί ο διάβολος και θα πλανήσει πάλι όλους τους ανθρώπους, ποιους ανθρώπους, αυτούς που θα απομείνουν στη γη έχοντες το χάραγμα στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο, και θα γεννήσουν παιδιά, και επειδή θα είναι δεμένος ο διάβολος, δεν θα υπάρχουν το κακό, άρα θα ζουν οι άνθρωποι 1000 χρόνια όπως στην αρχή της γένεσης, με αποτέλεσμα όταν λυθεί ο διάβολος να παρασύρει όλους αυτούς τους ανθρώπους πάλι εναντίον του Χριστού, ο οποίος θα βασιλεύει εν ράβδο σιδηρά στην Ιερουσαλήμ με τα πάντων των Αγίων, και τότε θα υπάρξει το τέλος, όπου όλοι αυτοί θα καταστραφούν από τον ίδιο το Θεό, και θα καταστραφεί και η γη και η ουρανή, και θα δημιουργήσει ο Θεός νέα γη και νέους ουρανούς, και θα υπάρξει τελική κρίση των ανθρώπων, όπου θα υπάρξει η Ανάσταση στη δεύτερη όλων των υπολείπων ανθρώπων, δηλαδή εκτός των αρπαχθέντων που αναισθήθησαν δηλαδή με την αρπαγή της Εκκλησίας των χριστιανών, και εκτός των επισυναχθέντων από τους αγγέλους που αναισθήθησαν πριν τη Δευτέρα Παρουσία από τους αγγέλους, θα αναστηθούν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι νεκροί όπως λέει η Γραφή, και μάλιστα θα βρεθούν στην τελική κρίση, και να το διαβάσω από μέσα. Διαβάζω πως το περιγράφει ο Λόγος του Θεού, στο 11 εδάφιο και κάπα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, και είδων θρόνων λευκών μέγαν, και των καθήμενων επ' αυτών από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Αυτός είναι ο θρόνος του Θεού, όπου θα κρίνει ζώντες και νεκρούς, όπως θα δούμε, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας. Και είδων τους νεκρούς, να τι νεκροί. Όλοι οι υπόλοιποι, εκτός από τους αρπαχθέντας με την αρπαγή της Εκκλησίας από τον Χριστό, και εκτός από τους υπησυναχθέντας με τις επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν ανέζησαν, αλλά θα αναστηθούν τώρα, και αποκαλούνται νεκροί. Και νεκροί όχι γιατί δεν αναισθήθησαν, αλλά γιατί είναι αποχωρισμένοι από το Θεό. Υπάρχει ο φυσικός θάνατος, που ο άνθρωπος αποχωρίζεται, η ψυχή του ανθρώπου από το σώμα του, αλλά υπάρχει και ο φοβερός πνευματικός θάνατος που αποχωρίζει το άνθρωπος από το Θεό. Και ξαναδιαβάζω 12 εδάφιο, και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους ιστάμενους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ενήχθησαν, και βιβλίων άλλων ενήχθη, το οποίο είναι τη ζωή.
Δηλαδή το βιβλίο της ζωής όλων όσων τα ονόματα είναι γραμμένα από καταβολής κόσμου των δικαίων. Είτε χριστιανών είτε λοιπόν δικαίων που επισυνάκτησαν από τους αγγέλους. Και έδωκεν η θάλασσα τους εναυτοί νεκρούς, αυτή είναι η δεύτερη ανάσταση. Και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εναυτοί νεκρούς και εκρίθησαν όλοι και έκαστος εκ των νεκρών κατά τα έργα αυτών. Το ξαναδιαβάζω, και εκρίθησαν έκαστος των νεκρών κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν στη λίμνη του πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ώστις δεν ευρέθηκε γραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις την λίμνη του πυρός. Άρα η εσχάτη ημέρα για τους νεκρούς, δηλαδή για όσους δεν έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, τον οποίον η έσχατη ημέρα ήταν για την Εκκλησία, η αρπαγή της Εκκλησίας, και για τους υπόλοιπους δικαίους η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, για την αρπαγή της Εκκλησίας πριν την 7ετία του Αντίχριστου και για την επισύναξη πριν τη Δευτέρα Παρουσία, η εσχάτη ημέρα λοιπόν όλων των λοιπόν που ανεστήθησαν στην Ανάσταση τη Δεύτερη των νεκρών είναι αυτή τη στιγμή που ρίπτονται και αυτοί στη γέννα του πυρός μαζί με τον Αντίχριστο και μαζί με τον ψευδοπροφήτη και τον διάβολο. Άρα υπάρχουν έσχατες ημέρες σε διαφορετικές για τους ανθρώπους, εσχάτη ημέρα διαφορετική για τους ανθρώπους, αλλά και για τον και για η έσχατη ημέρα, ας πούμε, του σύμπαντος είναι όταν κάνει νέα τα πάντα, καταργεί τη γη και τον ουρανό τον υφιστάμενο. Όμως αγαπητέ Δημήτρη και αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχει μια εκπομπή με ημερομηνία 19/3/2013 όπου περιγράφουμε με λεπτομέρεια τα περί της αρπαγής της Εκκλησίας. Θα προχωρήσουμε στις ερωτήσεις σου βέβαια, αλλά σου προτείνω πριν αρχίσεις να παρακολουθείς ή να συνεχίζεις να παρακολουθείς την εκπομπή αυτή που κάνουμε ειδικά για σένα αλλά και για όλους μας, θα ήθελα να ακούσεις πιο μπροστά αυτή την εκπομπή που περιγράφουμε με λεπτομέρεια τα περί της αρπαγής της Εκκλησίας, τα περί της επισύναξης των Αγίων από τους Αγγέλους και τα περί της τελικής κρίσης. Όμως να συνεχίσουμε στη δεύτερη σου ερώτηση. Αδελφοί, σχετικά με την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με τη σύναξη μας κοντά του, σας παρακαλούμε, μην αφήσετε να σας αλεύουν τόσο γρήγορα το μυαλό, ούτε να σας αναστατώνουν όσοι ισχυρίζονται ότι τάχα έχει φτάσει ώσπου να είναι η μέρα του Κυρίου, γιατί δεν θα έρθει η μέρα εκείνη αν πρώτα δεν γίνει η αποστασία και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Θεσσαλονικής Β Θεσσαλονικής δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 1-12. Συνεχίζω και θα επανέλθω. Βλέπω ξεκάθαρα ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία, αδέρφια μου, σχετικά με την παρουσία του Κυρίου μας. Ποια παρουσία? Τη Δευτέρα Παρουσία βέβαια. Η Γραφή δεν γνωρίζει παρά μόνο δύο παρουσίες του Χριστού. Μία την ημέρα που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ και μία δεύτερη όταν θα έρθει να κρίνει τον κόσμο. Εξάλλου η αρπαγή, ξέρουμε ότι δεν είναι παρουσία του Κυρίου στη γη, είναι αντάμωση με τον Κύριο στο μεσουράνημα. Διαφορετικά θα πρέπει να είχαμε τρεις παρουσίες. Και συνεχίζει. Και με τη σύναξή μας κοντά του. Ποια σύναξη? Την αρπαγή των πιστών κοντά του. Πότε όμως? Εδώ το διευκρινίζει ξεκάθαρα. Πρώτα η αποστασία και η φανέρωση του Αντίχριστου και μετά η Δευτέρα Παρουσία και η σύναξή μας η αρπαγή στο Χριστό. Τότε αδέλφια μου, γιατί λέμε ότι η επισύναξή μας αρπαγή κοντά του θα γίνει πριν τον Αντίχριστο, ενώ παραπάνω λέει πρώτα η εμφάνιση του Αντίχριστου και μετά η παρουσία και η επισύναξη, η αρπαγή? Για να τη δούμε λοιπόν την παρατήρησή σου αγαπητέ, πώς την κατανοούμε εμείς. Διαβάζω λοιπόν από το δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο της προς Θεσσαλονικής Δευτέρας Επιστολής. Και σας παρακαλούμε αδελφοί υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και συμφωνούμε απολύτως ότι μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, και βεβαίως συμφωνούμε ότι μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας. Να μη σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μητέ να θορυβήστε, μητέ δια πνεύματος, μητέ δια λόγου, μητέ δια επιστολής ως γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίες ημέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσεις κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θα έλθει η ημέρα εκείνη της Δευτέρας Παρουσίας, αν δεν έλθει πρώτον η αποστασία
και αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος της αμαρτίας και ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Απόλυτα συμφωνούμε με αυτά που γράφεις μέχρι εδώ. Ότι περιμένουμε τη Δευτέρα Παρουσία και την επισύναξη μόνη την αρπαγή της Εκκλησίας. Και συνεχίζει ότι δεν θα έλθει η Δευτέρα Παρουσία εάν πρώτον δεν έρθει η αποστασία. Και ταυτόχρονα να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας που είναι ο Αντίχριστος. Άρα συμφωνούμε ότι δεν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία εάν δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και μάλιστα δεν έρθει η πλήρης αποστασία όπως περιγράφεται από το Λόγο του Θεού στο βιβλίο του Δανιήλ και θέλω να το διαβάσουμε και να το βρούμε. Είναι στο κεφάλαιο Ήτα και το εδάφιο 23. Και εν τέσσες χάτες κερίς της βασιλείας αυτών, μιλάει για τους βασιλείς της πρώτων της Μηδίας και της Περσίας, μετά της Ελλάδος, μετά την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μετά φτάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συνεχίζει. Εν τέσσες χάτες λοιπόν κερίς της βασιλείας αυτών, πότε, όταν οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες, φτύνει η αποστασία. Όταν οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες, τότε θα εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος που είναι ο Αντίχριστος. Και πότε οι ανομίες θα φτάσουν στο πλήρες, όταν θα φύγουν όλοι οι δίκαιοι, θα αναστηθούν οι αποθανόντες εν Χριστώ και θα αρπαχθούν οι ζώντες εν Χριστώ και κάτω θα παραμείνουν όλοι όσοι δεν έχουν δεχθεί το λόγο της αληθείας των Ιησού Χριστών. Εκεί θα υπάρξει η πλήρης και η απόλυτος αποστασία. Και τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Ξαναδιαβάζω λοιπόν από την επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Δεν θα έλθει λοιπόν η Δευτέρα Παρουσία αν δεν έρθει πρώτον η αποστασία πλήρες, οι ανομίες στο πλήρες και αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Και συνεχίζω στο 6 εδάφιο. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν ώστε να αποκαλυφθεί εις τον εαυτού καιρόν. Εσείς γνωρίζετε τώρα αυτόν που εμποδίζει τον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί στον καιρό του. Δηλαδή ο Αντίχριστος θα ήθελε να αποκαλυφθεί, ο διάβολος θα ήθελε να αποκαλύψει τον Αντίχριστο ευθύς εξ αρχής. Αλλά υπάρχει κάποιος που τον εμποδίζει, κάποιος που έχει εξουσία και δύναμη να εμποδίσει τον Αντίχριστο, τον Διάβολο να αποκαλύψει τον Αντίχριστο. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, εσείς οι χριστιανοί γνωρίζετε ποιος είναι αυτός που έχει την απόλυτη εξουσία να εμποδίσει τον Διάβολο να αποκαλύψει τον Αντίχριστο. Ποιος είναι αυτός που έχει εξουσία πάνω από τον Διάβολο. Ο μόνος που έχει αυτή την απεριόριστη εξουσία είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, για τον οποίο είναι γεγραμμένο και ο ίδιος ομολόγησε, εδόθη σε με πάσα εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Εδόθη σε μένα. Και αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, τον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη και στον οποίον εδόθη το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι επουρανίων, επιγείων και καταγδονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον, αυτός λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και το σώμα του είναι η ίδια η Εκκλησία. Και η δύναμη του σώματος του Χριστού είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, όπου ο Χριστός είπε θέλετε λάβει δύναμη όταν το πνεύμα το Άγιο θα έλθει επάνω σας. Άρα ο μόνος που μπορεί και εμποδίζει τον διάβολο να αποκαλύψει τον Αντίχριστο τις έσχατες ημέρες είναι ο Χριστός, το σώμα του που είναι η Εκκλησία και ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας που είναι η δύναμη της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει άλλος που να είναι πιο δυνατός από τον διάβολο εδώ στην ανθρωπότητα, στη γη, που να μπορεί να εμποδίσει τον διάβολο να εκπληρώσει τις βουλές του, τις επιθυμίες του. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, το ξαναδιαβάζω,
6 εδάφιο, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί, το, αυτόν το οποίος, το οποίον, ο οποίος κατέχει, έχει την εξουσία, έχει κατοχή επί της γης, ώστε να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος στον καιρό του. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Δηλαδή ο Αντίχριστος ήδη ενεργεί ανάμεσα στους ανθρώπους, μυστηριωδώς όμως. Διαβάζω ξανά το 7. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνο μέχρι να εκβληθεί εκ μέσω αυτών ο κατέχον τώρα. Ο κατέχον την εξουσία. Αυτός που τον εμποδίζει. Δηλαδή τώρα εργάζεται μυστηριωδώς ο διάβολος με τον Αντίχριστο και θα συνεχίζει να εργάζεται μυστηριωδώς μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου αυτός που έχει την εξουσία και μπορεί να τον εμποδίζει το διάβολο να αποκαλύψει τον Αντίχριστο. Ξαναδιαβάζω λοιπόν το 7, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα. Και τότε, όταν θα εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα, και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος. Πότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος? Όταν εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα, που είπαμε ότι είναι ο Χριστός, το σώμα του, που είναι η Εκκλησία και η δύναμη της Εκκλησίας που είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Μέχρι να γίνει δηλαδή η αρπαγή της Εκκλησίας. Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θα απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θα εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας του, της Δευτέρας παρουσίας. Τότε θα τον εξαφανίσει. Θα τον ρίξει, όπως είπαμε, στη γέννα του πυρός, αυτόν και τον Αντίχριστον. Αυτός λοιπόν τον οποίον θα εξαφανίσει ο Χριστός, θα έλθει κατ' ενέργειαν του Σατανά, δεν έρχεται από μόνος του, ο Σατανάς τον αποκαλύπτει και θα τον αποκαλύψει μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, αφού εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχον τώρα, ο κολλίον τώρα, ώστε θα έλθει κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδος και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων. Δεν θα έρθει ο Σατανάς μεταξύ των Αγίων, μεταξύ των απολυμένων θα αποκαλυφθεί. Πιο καθαρά δεν μπορεί να το πει ο Θεός. Τι λέει δηλαδή? Υπάρχει η μέρα της Δευτέρας παρουσίας. Δεν θα έρθει η Δευτέρα παρουσία εάν δεν έρθει η αποστασία και δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, και δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, δεν μπορεί κατ' ενέργειαν του Σατανά να έλθει ο Αντίχριστος εάν δεν εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχον τώρα, ο έχουν την κατοχή τώρα, τη δύναμη και την εξουσία τώρα, που είπαμε ότι αυτός είναι ο Χριστός, το σώμα του και το πνεύμα του Άγιο, μέχρι να εκβληθεί η Εκκλησία, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός και δύναμης είναι το πνεύμα του Άγιο. Το ξαναδιαβάζω λοιπόν, 9 εδάφιο, ώστε θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας, όμως μεταξύ των απολυμένων. Διότι, μόνο μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας δια να σωθώσει. Δια τούτο θέλει πέμψει προς αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσουν εις το ψεύδος, στον Αντίχριστο και στα λόγια του, δια να κατακριθώσει πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθεια, αλλά ευαρισθηθέντες εις την αδικία. Είναι λοιπόν σαφές, πιο καθαρά δεν μπορεί να το γράψει ο Λόγος του Θεού, ότι δεν θα γίνει η Δευτέρα παρουσία αν δεν έλθει αποστασία και αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Και δεν έχει αποκαλυφθεί μέχρι τώρα ο Αντίχριστος, γιατί υπάρχει στη γη αυτός που έχει την εξουσία να τον εμποδίζει. Και ποιος είναι αυτός που έχει την εξουσία να τον εμποδίζει? Η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός, στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, και δύναμη της Εκκλησίας είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Συνεχίσουμε τώρα όμως, αγαπητέ μου Δημήτρη, με την τρίτη σου ερώτηση. Λουκάς 17:20-37. Για να το βρούμε λοιπόν. Είναι εκεί που διαβάσαμε, πιστεύω. 20:37, μάλιστα.
Εδώ πάλι, αδερφέ μου, ξεκάθαρα το λέει ο Λουκάς, όπως έγινε τον καιρό του ο Νόε, έτσι θα γίνει και με τον ερχομό του Υιού του ανθρώπου. Ποιον ερχομό? Το δεύτερο βέβαια. Εδώ δεν τα λες καλά. Όχι το δεύτερο, θα το δούμε όμως. Και το λέει αυτό, ενώ λίγο πιο πάνω λέει ξεκάθαρα, γιατί η παρουσία του Υιού του ανθρώπου θα είναι φανερή όπως η αστραπή. Ερχομός και εκκλησία και παρουσία είναι το ένα και αυτό. Δεν κάνει διαχωρισμό, αλλιώς τότε δεν ξέρω να διαβάζω ελληνικά. Τι να πω? Επειδή όμως ξέρεις να διαβάζεις ελληνικά, αν συνεχίζεις και παρακάτω, δεν γίνεται μυστικά όπως λέμε για την αρπαγή, αλλά φανερά. Επειδή ξέρεις να διαβάζεις ελληνικά, θα διαβάσουμε λίγο αυτό το οποίο μας λες. Διαβάζω λοιπόν Ιωταζήτα κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Είπε δε προς τους μαθητάς, θέλουν συνελθεί ημέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του ανθρώπου και δεν θέλετε ήδη. Των ημερών του Υιού του ανθρώπου, που είναι ημέρες πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα το δούμε όμως. Και θέλω σας είπε, ιδού εδώ είναι, ιδού εκεί, μην υπάρχετε, μην το ακολουθήσατε. Διότι όσοι αστραπεί αστράπτουσα έκτηση πουρανών λάμπη στην υπουρανών, ούτε θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Επειδή ξέρουμε ελληνικά εμείς τουλάχιστον οι Έλληνες, θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε αυτό το εδάφιο ξανά, διότι όσοι αστραπεί αστράπτουσα έκτηση πουρανών λάμπη στην υπουρανών, ούτε θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Και να διαβάζουμε και από το κατά Ματθαίον, το κάπα δέλτα και 27 εδάφιο, που περιγράφει με ίδια λόγια τη Δευτέρα Παρουσία. Να δούμε τη διαφορά, πώς περιγράφει ο Λόγος του Θεού τη Δευτέρα Παρουσία και πώς περιγράφει ο Λόγος του Θεού με τα ίδια λόγια την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι αυτό που λες, δεν γίνεται μυστικά, αλλά φανερά. Για να το δούμε. Διαβάζω λοιπόν από το ΚΔ 27 πρώτα, που αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία. Και καθώς η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται από έως δυσμών, ούτω θέλει είστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και συνεχίζει, διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουν συναχθεί και αρετή. Εδώ μιλάμε λοιπόν για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, που λέγει ότι όπου είναι το πτώμα, και το πτώμα είναι ο Αντίχριστος, εκεί θα κατέβουν και θα συναχθούν οι αετοί. Πρώτη μεγάλη διαφορά είναι το πτώμα. Ενώ στην αρπαγή της Εκκλησίας λέει, όπου είναι το σώμα, όπως διαβάσαμε πριν, το σώμα ο Χριστός, εκεί θα συναχθούν οι αετοί. Να το ξαναδιαβάσουμε όμως με προσοχή, εμείς οι γνωρίζοντες, όσο γνωρίζουμε ελληνικά. Καθώς η αστραπή εξέρχεται από ουρανών και φαίνεται ως δυσμών, βγαίνει από την Ανατολή και το βλέπουν όλοι. Τη Δευτέρα Παρουσία θα τη δει πας οφθαλμός. Στην αρπαγή της Εκκλησίας όμως, που διαβάσαμε στο κατά Λουκάν 24, τι λέει? Διότι όσοι αστραπεί η αστράπτουσα εκ της υπουρανών και λάμπει μόνον, το μόνο δικό μου, εις την υπουρανών, ούτω θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου εν τη μέρα εκείνη. Ενώ τη Δευτέρα Παρουσία θα τη δούνε όλοι, την αρπαγή της Εκκλησίας θα τη δούνε μόνο όσοι είναι εις την υπό των ουρανών, δηλαδή οι Άγιοι. Γιατί οι Άγιοι, όπως διαβάσαμε στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, διαβάζω αυτό που διαβάσαμε και πριν από λίγο, «Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν ενεφέλες, άμα δεν το δούνε όλοι, ενεφέλες, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν ενεφέλες, εις απάντησης του Κυρίου εις τον αέρα, κι ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου». Θα αρπαχθούμε ενεφέλες, δεν μας βλέπουνε. Και έτσι θα είμαστε εμείς οι ζώντες και οι αποθανόντες εν Χριστώ μετά του Κυρίου. Εδώ όμως μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας λέγοντας, όσοι αστραπεί αστράπτουσα εκ της υπουρανών, λάμπει στην υπουρανών, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα εκείνου. Εν τη ημέρα αυτού. Ενώ στη Δευτέρα Παρουσία, όπως η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, θα τον δουν πάρα σοφθαλμός. Υπάρχει, εμείς που ξέρουμε ελληνικά, υπάρχει μια σοβαρότατη διαφοροποίηση στην περιγραφή ως αστραπή και της Δευτέρας Παρουσίας και της αρπαγής της Εκκλησίας. Η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει ενεφέλες,
Δεν θα μας δουν οι άνθρωποι. Εμείς θα συναντήσουμε τον Κύριό μας εις τον αέρα. Ενώ Δευτέρα Παρουσία θα τη δει πάσο φθαλμός, γιατί θα κατέβει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων, όχι εν εφέλες. Δεν γίνεται μυστικά όπως λέμε για την αρπαγή, αλλά φανερά. Εδώ διαφωνούμε. Ειδικά ο Ματθαίος μας το λέει πιο καθαρά. Η παρουσία του Κυρίου θα μοιάζει με ό,τι έγινε την εποχή του Νόε. Να το διαβάσουμε. Ματθαίος Καπαδέλτα 24:36-44. Μάλιστα. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας εκείνης ουδείς γιγνός και ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς ημέρε του Νόε ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, διότι καθώς εν τες ημέρες του προκατακτές πρωτού κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες και νυμφεύοντες και νυμφευόμενοι έως της ημέρας καθήν, ο Νόε δεν εισήλθεν εις την Κιβωτόν και δεν ενόησαν, δεν εγνώρισαν έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσε άπαντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουν συνείστε στον αχρό, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουν εις τον μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Μιλάει λοιπόν εδώ σαφώς για την αρπαγή της Εκκλησίας και όχι για τη Δευτέρα Παρουσία. Πρώτον, γιατί είναι η περίοδος ευημερίας, οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι και όχι μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων που οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλεύονται. Και όπως στην εποχή του Νόε, όσοι μπήκανε στην Κιβωτό σώθηκαν, όσοι έμειναν κάτω πνίγηκαν. Όσοι τώρα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας θα συναντήσουν τον Κύριο, όσοι μείνουν κάτω θα παραμείνουν στην εφταετία του Αντίχριστου. Διαβάζω λοιπόν αυτό που λες εσύ. Ειδικά ο Ματθαίος μας το λέει καθαρά, η παρουσία του Υιού του ανθρώπου δεν μοιάζει με ό,τι έγινε την εποχή του Νόε, έτσι θα γίνει και με την παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε από δύο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χωθεί. Εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρό λάθος. Και είναι λάθος μάλιστα της μετάφρασης της βιβλικής εταιρείας. Ο λόγος του Θεού λέει στο αρχαίο κείμενο, και καλό είναι να το προσέξεις, δεν λέει ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Λέει ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Μεγάλη διαφορά. Και το ίδιο λέει και ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται και όταν το ρωτάνε «Πού Κύριε» τους απαντάει «Όπου είναι το σώμα εκεί θέλουν συναχθεί και οι αιτοί». Εδώ υπάρχει λοιπόν λάθος μετάφραση. Δεν λέει ο ένας σώζεται και ο άλλος χάνεται. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Πώς παραλαμβάνεται? Με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και ο άλλος που μένει κάτω στην εφταετία του Αντίχριστου. Συνεχίζω αυτό που γράφεις. Για την παρουσία του Χριστού αναφέρονται εδώ και τα εδάφια και μάλιστα ξεκάθαρα. Και αναφέρονται για την αρπαγή πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Για να παραλληλίζουμε την εποχή της αρπαγής, γιατί να παραλληλίζουμε την εποχή της αρπαγής προ Αντιχρίστου με την εποχή του Νόε? Βεβαίως την παραλληλίζουμε. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μεγάλη θλίψη που υπάρχει πριν τη Δευτέρα Παρουσία, που οι δυνάμεις των ουρανών σαλεύονται, που έγινε τέτοια θλίψη που δεν έχει ξαναγίνει. Γιατί? Γιατί αφενός μεν υπάρχει η οργή του Θεού επάνω στους απολυμένους, στους ιούς της απειθίας, και υπάρχει και η οργή του Αντίχριστου επάνω σε αυτούς που τελικά σώζονται και θα λάβουν μέρος στην επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, γιατί πήραν απόφαση να μην βάλουν στο χέρι τους το χάραγμα το 666 και να μην προσκυνήσουν την εικόνα του Αντίχριστου. Γι' αυτό και εκδηλώνεται εναντίον αυτών όλη η οργή του Αντίχριστου και του Διαβόλου. Θλίψεις φοβερή, που δεν έχει καμία σχέση με την εποχή την πρώτου Νόε, που οι άνθρωποι δεν εννόησαν, γιατί έτρωγαν, έπινον, ενήφερον, νυμφεύοντο, και ξαφνικά μπήκε ο Νόε, η γυναίκα του και οι τρεις γιοί του και οι τρεις νύφες του στην Κιβωτό, τους φώναζαν να έρθουν, δεν ερχόντουσαν, και ο Θεός οδήγησε ζώα μέσα για να διατηρηθούν και τα ζώα επί της γης, και το ανθρώπινο γένος και τα ζώα.
Η άλλη δε, όταν έκλεισε η πόρτα και άρχισε να βρέχει, φώναζε άνοιξε σε εμάς. Αλλά δεν μπορούσε να ανοιχτεί η πόρτα πια. Έτσι λέει λοιπόν και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και μάλιστα να το δούμε και αυτό στην παραβολή των 10 παρθένων, που το λέει καθαρά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο αν θυμάμαι καλά. Να το δούμε λοιπόν. Κάπα Έψιλον κεφάλαιο, λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στο 10 εδάφιο, ενώ στο 11 εδάφιο, συγγνώμη, να το διαβάσουμε από το 8 εδάφιο. «Και εμωρέ, είπων προς τας φρονίμους, δώσε σημάς εκ του ελαίου σας, διότι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε οι φρόνιμοι, λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει σε εμάς και σε εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράζεται της αυτάς. Ενώ εντε απήρχοντο διεν αγοράσωσιν, ήλθε ο νυμφίος και οι έτοιμοι εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα». Οι άλλες μείναν έξω, δεν χαθήκανε, μείναν έξω. Δεν εισήλθαν με την αρπαγή της Εκκλησίας στην αιωνία ζωή. Ύστερα δε έρχονται και ελλειπέ παρθένοι, λέγουσε, «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς». Ο δε αποκριθής Κύριος είπε, «Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω». Πάει, δεν σας γνωρίζω. Δεν είσαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό η προτροπή του Χριστού ποια είναι? Γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν όραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου να παραλάβει την Εκκλησία του. Δεν λέει όμως γίνεστε έτοιμοι όταν υπάρχει η θλίψη η μεγάλη και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούνε. Εκεί αγωνίζονται να μην βάλουν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο. Δεν είναι λοιπόν λάθος, αδερφέ μου, όταν λέμε η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει και παρομοιάζουμε με την εποχή του Νόε, πριν την 7ετία του Αντίχριστου. Συνεχίζεις, λέει ο Ματθαίος, η παρουσία του Υιού του ανθρώπου θα μοιάζει με ό,τι έγινε στην εποχή του Νόε. Η δευτέρα παρουσία θα μοιάζει με την εποχή του Νόε. Όχι η αρπαγή των πιστών πριν τον Αντίχριστο. Είναι πολύ ξεκάθαρα τα ελληνικά στα παραπάνω εδάφια, εκτός και πάλι αν ξέρω να διαβάζω εγώ τα ελληνικά. Νομίζω ότι και εσύ ξέρεις και εγώ ξέρω να διαβάζουμε ελληνικά. Είναι τόσο καθαρά. Και θα πρέπει με τη χάρη του Χριστού να σταθούμε ακριβώς στο Λόγο του Θεού. Τι λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού? Ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές εποχές. Η μία εποχή είναι ευημερίας, που οι άνθρωποι τρώνε, πίνουν, φυτεύουν, χτίζουν, παντρεύονται και όλα αυτά που κάνουμε σήμερα εμείς οι άνθρωποι, αλλά και θα υπάρχει και η άλλη εποχή πριν την Δευτέρα Παρουσία, που οι άνθρωποι θα είναι σε τρομακτική κατάσταση, γιατί θα υπάρχει η οργή του Θεού στους απολυμένους και η οργή του Αντίχριστου στους δικαίους. Συνεχίζουμε και με την τέταρτη σου ερώτηση. Επίσης Κορινθίους Α, πάμε Κορινθίους Α αγαπητέ μου φίλε, Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, 15 κεφάλαιο, ναι. Και πάλι ξεκάθαρα το λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καθένας με τη σειρά του. Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός, έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί την ημέρα της παρουσίας και ύστερα θα έρθει το τέλος. Τι λέει στα παραπάνω εδάφια? Πρώτα αναστήθηκε ο Χριστός, μετά θα αναστηθούν οι πιστοί χριστιανοί. Πότε? Το λέει ξεκάθαρα την ημέρα της παρουσίας του. Άρα δεν υφίσταται καμία ανάσταση πιστών πριν από την παρουσία του Κυρίου μας. Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Ξαναγράφω το εδάφιο παρακάτω για να το δείτε. Πρώτα αναστήθηκε ο Χριστός, έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί του την ημέρα της παρουσίας του. Σας παρακαλώ, αδέλφια μου, θέλω σαφή απάντηση κλπ. Να διαβάσουμε αυτό που λες λοιπόν. Ιώτα Έψιλον, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία εδάφια αυτά. Πρώτης επιστολής προς Κορινθίους. Αλλά τώρα ο Χριστός, διαβάζω από το 20 εδάφιο. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και έγινε αυτός απαρχήν το και κινημένο, πρωτότοκος των νεκρών, όπως λέει αλλού η γραφή. Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκωσιν εν το Αδάμ, ούτε και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. 23 εδάφιο. Έκαστος όμως κατά την δίαν αυτού τάξην. Ο Χριστός είναι η απαρχή, πρωτότοκος των νεκρών.
απαρχήτω και κινημένο. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ποια παρουσία? Των ιών στις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Την παρουσία του Χριστού για την Εκκλησία, για την αρπαγή της Εκκλησίας. Έπειτα όσοι είναι αυτού οι χριστιανοί. Και συνεχίζει. Ύστερον. Δηλαδή μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Ύστερον, τρεις καταστάσεις δηλαδή. Πρώτα ο Χριστός, ύστερα οι χριστιανοί όσοι είναι αυτού, οι αποθανόντες εν Χριστώ και οι ζώντες εν Χριστώ, και ύστερον θα είναι το τέλος όταν παραδώσει τη βασιλεία εις τον Θεόν και Πατέρα. Ύστερα θα έρθει η δευτέρα παρουσία που θα είναι το τέλος της ζωής όπως τις ξέραμε, και ύστερα στο τέλος θα έρθει η τελική κρίση που θα είναι μετά τα 1000 χρόνια. Το ξαναδιαβάζω το 24 εδάφιο. Ύστερον θελήστε το τέλος, όταν θα παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσα αρχή και πάσα εξουσία και δύναμη, διότι πρέπει να βασιλεύει έως σου θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Πότε καταργείται ο θάνατος? Όταν μετά τα 1000 χρόνια ανασταίνονται και οι νεκροί. Και εκεί γίνεται η τελική κρίση. Λέει και ο θάνατος και ο Άδης, το διαβάσαμε, να το ξαναδιαβάσουμε, πότε θα είναι το τέλος, όταν διαβάζω από το γιώτα, από το κάπα κεφάλαιο, 13 εδάφιο, και έδωκεν η θάλασσα τους εναυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εναυτείς νεκρούς, και κρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος, διότι πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού, όταν δε είπε ότι τα πάντα ο Θεός υπέταξε υπό τους πόδας του Χριστού, όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερών είναι ότι εξαιρείται ο υποτάξας σε αυτόν τα πάντα, ο Θεός δηλαδή. Ο Θεός υποτάσσει, δίνει όλη την εξουσία στον Ιησού Χριστό και υποτάσσει τα πάντα εις αυτόν, και όταν τελειώσει το έργο του Θεού και υποταχθούν τα πάντα εις αυτόν, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί εν τέλει στον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, δια να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Δηλαδή, αγαπητέ Δημήτρη, υπάρχει μία τάξη στα πράγματα του Θεού, στο έργο του Θεού και στα σχέδια του Θεού, των εσχάτων ημερών. Πρώτον, υπάρχουν ημέρες του Υιού του ανθρώπου, όπου είναι οι έσχατες ημέρες και θα είναι καιροί κακοί, αλλά ταυτόχρονα οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, θα υπάρχει ελευθερία, τρώγονται, δημοκρατία, όπως υπάρχει πράγματι στην ανθρωπότητα τώρα. Οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι, τρώγοντες, πίνοντες, νυφεύοντες, νυφευόμενοι, οικοδομούντες, φυτεύοντες. Και ξαφνικά, καθήν όραν δεν στοχάζεστε, θα ακουστεί, θα δοθεί η εντολή, το πρόσταγμα από το Θεό, θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου Ιδίων, Ιφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησην αυτού, και μετά η σάλπικα του Θεού, που οι πρώτον οι νεκροί εν Χριστώ, οι θάνοντες εν Χριστώ θα αναστηθούν, και όσοι απομένουμε θα αρπαχθούμε με ταυτόν εις απάντησην του Κυρίου στον αέρα. Στη συνέχεια αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος, γιατί με την αρπαγή της Εκκλησίας έρχεται η απόλυτη αποστασία. Αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος, όπου βασιλεύει επί της γης 7 χρόνια. Στο τέλος των 7 ετών, όταν πια η θλίψη θα είναι τέτοια που δεν έχει ξαναγίνει ούτε πρότιστε να ξαναγίνει στην ανθρωπότητα, και οι δυνάμεις των ουρανών ακόμη θα σαλεύονται, ο Θεός θα στείλει τους αγγέλους να επισυνάξουν τους Αγίους του. Και ποιοι είναι οι Άγιοι της εφταετίας του Αντίχριστου? Αυτοί που δεν έβαλαν του νόμου, αυτοί που δεν έβαλαν το σφράγι, το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο, αλλά θα επισυνάξει και όλους όσους δεν έλαβαν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί δεν αποτελούν την ύμφη του Χριστού. Στη συνέχεια θα γίνει ο γάμος του Αρνίου στον ουρανό, και στη συνέχεια θα κατέβει με τη δευτέρα παρουσία, με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού, όπως λέγεται ακριβώς, επιφάνεια της παρουσίας αυτού, επί της γης ο Χριστός με τα πάντων των Αγίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Θα πιάσει τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη, που αυτή είναι η εσχάτη μέρα για αυτούς, θα τους ρίξει τη γέννα του πυρός.
θα αφωνεύσει τα στρατεύματα του Αντίχριστου και του Ψευδοπροφήτη που έχουν μαζευτεί για να εμποδίσουν τη Δευτέρα παρουσία του με τον εξοπλισμό της εποχής εκείνης, και αφού τους φωνεύσει όλους, τη γη θα ζωοποιήσει τη γη και στη γη θα παραμείνουν όσοι έχουν το χάραγμα αλλά δεν ήσαν εκ των στρατευμάτων του Αντιχρίστου. Αυτοί θα γεννήσουν παιδιά και τα παιδιά αυτά θα ζουν 1000 χρόνια, γιατί εντωμεταξύ ο Χριστός θα έχει φυλακίσει το διάβολο, θα έχει δέσει το διάβολο για 1000 χρόνια. Όταν περάσουν τα 1000 χρόνια, τότε θα λυθεί ο διάβολος, θα πλανήσει όλους τους ανθρώπους που θα είναι πάλι, θα έχουν γεμίσει τη γη μέσα στα 1000 χρόνια, γιατί θα ζουν 1000 χρόνια, και θα ξεσηκώσει όλους τους ανθρώπους εναντίον του Χριστού που θα βασιλεύει για 1000 χρόνια με ράβδο σιδηρά με τα πάντων των Αγίων. Και τότε θα τους καταστρέψει όλους ο Θεός και θα καταστραφεί και η γη και η ουρανή και θα κάνει νέα γη και νέους ουρανούς, αφού προηγούμενα γίνει τελική κρίση και σαν το βοσκό θα φωνάξει τους ζώντας και θα τους θέσει εκ δεξιών, τους δικαίους, και τους νεκρούς εξ αριστερών, τους αδίκους, και ως μόνο η δικαίως θα πει «έλθετε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε τη βασιλεία του Θεού την φτιαγμένη από καταβολής κόσμου για σας», και προς τους εξ αριστερών τους αδίκους θα πει «υπάγεται η κατηρεμένη του Πατρός μου, εις το πύρ το εξώτερον, το ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού, και δυστυχώς και για τους ανθρώπους που πλάνησαν». Αυτές είναι οι αλήθειες του Ευαγγελίου, αδερφέ Δημήτρη. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία με σένα, με την ερώτησή σου, να ξανααναφερθούμε στα περί του σχεδίου του Θεού για τις έσχατες ημέρες. Όμως μια φορά ακόμη σε προτρέπω να παρακολουθείς και μια άλλη εκπομπή, την εκπομπή που έλαβε χώρα στις 19 Τρίτου του 2013, και εκεί μιλάμε με μεγάλη λεπτομέρεια στα περί της αρπαγής της Εκκλησίας. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, πέρασε, με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενή μας εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε με πολύ αγάπη Χριστού ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.